νεκροί διαδηλωτές. Φωτιές, λαιλασίες. Αυτό είναι το σκηνικό σε περισσότερες από 40 πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν βυθιστεί σε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση βίας με απρόβλεπτες διαστάσεις. Αυτό είναι το βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη δύο φοιτητών στην Ατλάντα. Οι αστυνομικοί χρησιμοποιούν τέιζερ για να τους βγάλουν από το αυτοκίνητό τους, με τη δήμαρχο της πόλης να τους θέτει σε δεσμότητα 6 μέρες μετά τη τηλεφωνία του George Flint. Στη Μινεάπολη, τον όμο στα χέρια του θέλησε να πάρει ένας οδηγός Νταλίκας που οδήγησε το όχημά του σε συγκεντρωμένο πλήθος σε κλειστό αυτοκινητόδρομο της πόλης. Οι διαδηλωτές, αφού περικύκλωσαν το φορτηγό, κατέβασαν τον οδηγό και τον ξυλοκόπησαν. Την ίδια ώρα, ένα νέο βίντεο από τη δολοφονία του George Floyd δείχνει τι έχει συμβεί λίγες στιγμές πριν το μοιραίο πάτημα του Derek Chauvin στο λαιμό του 46χρονου. Στις εικόνες φαίνονται και οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται να προσπαθούν να βάλουν τον Floyd στο περιπολικό με τη βία χτυπώντας τον βάναυσα. Σε πολιορκία βρίσκεται ο Λευκός Οίκος με τους διαδηλωτές να έχουν ανάψει φωτιές και να φωνάζουν συνθήματα κατά του Πρόεδρου Τραμπ, που την περασμένη Παρασκευή αναγκάστηκε να μεταφερθεί σε καταφύγιο της Προεδρικής Κατοικίας λόγω της έντασης. Στα γόνατα, με υψωμένες τις γροθιές, τους διαδηλωτές βγήκαν στους κεντρικούς δρόμους της Βοστόνης σε μια αρχικά ειρηνική διαδήλωση που μετατράπηκε σε σκληρή αντιπαράθεση με τις αστυνομικές αρχές. Δακρυγόνα, αποπνιγική ατμόσφαιρα, ανθρωποκυνηγητό και συλλήψεις είναι το σκηνικό των τελευταίων ωρών στο Ντιτρόιτ, που έχει μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη. Σε άγριο πλάτσικο έχουν επιδοθεί ταραξίες που έχουν παρισφρήσει ανάμεσα στους διαδηλωτές στο Λος Άντζελες και παίρνουν όσα περισσότερα πράγματα μπορούν να κουβαλήσουν, με τους κατοίκους να απαθανατίζουν τις απίστευτες σκηνές που εκτυλίσσονται. This is one of the stores that got looted over the weekend. You can see what a mess it is. You can see the shattered glass on the floor. Σε λαιλασίες και μάλιστα χρησιμοποιώντας τα αυτοκίνητά τους για να μεταφέρουν τα κλοπημαία, έχουν επιδοθεί ορισμένοι στο Σαν Φρανσίσκο. Στη Νέα Υόρκη, στο κέντρο της πόλης, οι ταραξίες έχουν επιδοθεί σε ένα άνευ προηγουμένου πλιάτσικο σπάζοντας και καταστρέφοντας ό,τι βρουν μπροστά τους, την ώρα που εκατοντάδες συλλήψεις μεταξύ αυτών και της κόρης του δημάρχου Ντεμπλάζιο είναι σε εξέλιξη. Οι διαδηλωτές σε γέφυρα της Αμερικανικής Μεγαλούπολης πρωτοφώναξαν συνθήματα υπέρ των Αφροαμερικανών, ενώ ζήτησαν από τους αστυνομικούς να γονατίσουν τιμώντας τη δολοφονία του George Floyd από συναδέλφους τους. Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και σε άλλες μεγάλες πόλεις, στέλνοντας ένα διαφορετικό μήνυμα στο Λευκό Οίκο.